Πάμε τώρα στην Αθήνα, καθώς στην Κρητική Εστία, τη γνωστή σε όλους μας Κρητική Εστία, εγκαινιάστηκε μία αίθουσα κριτικών προσωπικότητων. Αφιερωμένη λοιπόν σε σπουδαίες κριτικές προσωπικότητες. Και μάλιστα τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν σε μία ιδιαίτερα συγκινησιακή και συγκινητική ατμόσφαιρα. Βλέπουμε κάποια πλάνα. Υποχρέωσή μας λοιπόν να επικοινωνήσουμε με την Αθήνα και με την Κρητική Εστία, να σας μεταφέρουμε αυτή την εξέλιξη και να μιλήσουμε με τον κύριο Αντώνη Μητυλινάκη. Είναι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλανθρωπικού Πνευματικού Ιδρύματος Κρητική Εστία. Την καλησπέρα μας, κύριε Μητυλινάκη. Καλησπέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Μία θετική εξέλιξη. Προσπαθήσατε αρκετά με τη συνδρομή φορέων βέβαια της Αθήνας και αν δεν κάνω λάθος και της περιφέρειας. Για πείτε μας. Ναι, τα εγκαίνια τα οποία μιλήσατε προηγουμένως έγιναν την Κυριακή από τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Ευγένιο, παρουσία υπουργών, βουλευτών και άλλων προσωπικότητων της Αθήνας. Πάντα Κρήτες μιλάμε. Χαίρομαι καταρχήν που μιλάμε για πρώτη φορά στην τηλεόραση τη δική σας. Δική μας η χαρά. Και νομίζω έπρεπε αυτό να γίνει κάποια στιγμή, γιατί το έργο της Κρητικής Εστίας είναι πάρα πολύ σοβαρό. Εκτός από φιλανθρωπικό, που σημαίνει ότι φιλοξενούμε γύρω στους 160 φοιτητές και φοιτήτριες σε δύο κτίρια. Από το 1970 έγιναν τα εγκαίνια της Εστίας για τα δύο κτίρια αυτά. Εκτός από εκτός τα παιδιά τα οποία βοηθάμε για τις σπουδές τους και γι' αυτό είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα, έχουμε και και την αποστολή να είναι και πνευματικό ίδρυμα και γι' αυτό ακριβώς κάναμε αυτή την εκδήλωση η οποία έγινε την Κυριακή. Οι προσωπικότητες της Κρήτης τις οποίες αναδείξαμε είναι βέβαια του παρελθόντος, όλοι έχουν φύγει από τη ζωή, αλλά ήταν τόσο σημαντικοί για μας που αξίζει να τους θυμόμαστε και μπορούν και τα παιδιά τα οποία έρχονται από την Κρήτη στην Αθήνα. Κάποια παραδείγματα, πρόεδρε. Πολύ... Τίματε. Κάποια παραδείγματα των προσωπικότητων, βλέπουμε βέβαια φωτογραφίες. Ναι, βεβαίως. Έχουμε τους αγωνιστές, τους πολιτικούς, μπορούμε να πούμε και τους καλλιτέχνες. Από τους πολιτικούς που βλέπω δείχνεται τώρα, έχουμε βάλει τους 4 πρωθυπουργούς που έχουν διατελέσει πρωθυπουργοί. Ο Βενιζέλος, ο Λευτέρης, ο Σοφοκλής, ο Τσουδερός και ο αείμνηστος Μητσοτάκης. Αυτοί είναι οι 4 πολιτικοί. Από τους αγωνιστές έχουμε όλους τους μακεδονομάχους, περίπου τους σοβαρούς μακεδονομάχους, και από τους καλλιτέχνες έχουμε τον αείμνηστο Θεοδωράκη, τους 3 μεγάλους καλλιτέχνες της Λύρας, τον Σκορδαλό, τον Μουντάκη και το Ξυλούρι και άλλους πολλούς βέβαια, έχουμε γύρω στους 40. Νομίζω ότι ο κάθε κριτικός, άμα το ρωτήσεις ποιες είναι αυτές οι προσωπικότητες, περίπου θα τις βρει. Αλλά έχουμε δώσει και ένα ιδιαίτερο χρώμα, το οφείλουμε βέβαια και στην καλή μας διακοσμήτρια καλλιτέχνηδα, την Χριστίνα Τιχαροκόπου, η οποία αφιλοκερδώς προσφέρθηκε να κάνει όλη αυτή τη δουλειά. Τη δουλεύαμε για ένα χρόνο περίπου. Νομίζω είναι κάτι σοβαρό και όποιοι έρχονται στην Αθήνα, τα παιδιά που έρχονται στην Αθήνα, ιδίως, αλλά και όλοι οι κριτικοί πρέπει να περάσουν από αυτό το χώρο να το δουν, που έχει φιλοτεχνηθεί με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Ανοιχτές οι πόρτες λοιπόν. Όποιος επιθυμεί, κριτικός και εμείς που θα βρεθεί στην Αθήνα να περάσει, να τον ξεναγήσετε. Σωστά, πρόεδρε. Ναι. Παράλληλα πρέπει να γνωρίζουν και όλα τα παιδιά τα οποία τελειώνουν φέτος και μπαίνουν στις σχολές των Αθηνών. Η Κρητική Εστία είναι ένα φιλόξενο ίδρυμα που μπορεί να φιλοξενηθούν εκεί, ανάλογα βέβαια με ορισμένες προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει να έχουν, κυρίως να είναι παιδιά τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα να σπουδάσουν από πλευράς οικονομικής μόνα τους, να έχουν σε ένα σπίτι, να ενοικιάσουν ένα σπίτι. Ξέρουμε πόσο ακριβά είναι τώρα
τα σπίτια μπορούν με ένα ελαφρό, με ένα μικρό τίμημα να μένουν στην εστία, να κοιμούνται, να τρώνε, να διαβάζουν, να μελετούν. Μάλιστα. Έχουμε από τις καλύτερες βιβλιοθήκες της Ελλάδος. Είμαστε συνδεδεμένοι με το Πανεπιστήμιο και τη Βουλή των Ελλήνων. Τα παιδιά που είναι εκεί μπορούν να βρουν τα πάντα, ό,τι χρειάζονται για να μπορούν να προοδεύσουν, να σπουδάσουν και να γίνουν καλοί επιστήμονες. Μπορώ να σας πω τώρα, γύρω στους 5.000 μέχρι τώρα επιστήμονες που είναι σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό, έχουν περάσει από την κριτική εστία. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο για το έργο σας. Οποιοσδήποτε επιθυμεί να πάρει πληροφορίες με φόντο και τη νέα ακαδημαϊκή σεζόν μπορεί να απευθυνθεί σε εσάς, σωστά Πρόεδρε? Βεβαίως. Λέμε και το τηλέφωνο της εστίας 210-72-13-321. 210-72-13-321. Μάλιστα. Μπορεί να πάρει οποιαδήποτε πληροφορία θέλει και μπορεί να κάνει και αίτηση εφόσον το κρίνει σκόπιμο για να σπουδάσει, να παραμείνει στην εστία μας, να διαμείνει στην εστία μας από το Σεπτέμβρη και μετά. Μάλιστα, λοιπόν, εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε, υποχρέωσή μας να τα ξαναπούμε, δεσμευόμαστε. Καλή συνέχεια, καλό κουράγιο, μπράβο για την πρωτοβουλία σας και την εξέλιξη με την αίθουσα των κριτικών προσωπικότητων. Να είστε καλά, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και χαίρομαι που επικοινωνήσαμε έστω και για πρώτη φορά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα το επαναλάβουμε σύντομα. Να είστε καλά.